with me, past Jupiter and Mars, come and see, fields dappled bright with stars, galaxies, in astral seas above, on cosmic paths we'll trace, man's journey into space. Fly with me, and watch as skies unfold, superstars. Frosted Milky Way on silver wings will race like shooting stars through space. Fly with me, the future holds in store mysteries foretold in ancient lore, and our dreams can all come true, it seems, if we will dare to face adventure. Liberty is such a wondrous thing. Leave behind this sublunar race. Come see, come take your place. We're leaving soon for space. Fly with me past Jupiter. Ναύαρχε, είμαστε έτοιμοι. Υπέροχα. Είμαστε έτοιμοι. Υπέροχα. Αυτά είναι καλά νέα. Ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, αν είναι έτοιμοι τώρα, συνεχίστε. Πυρ, πυρ. Α, τι κάθεστε. Πυρ, πυρ. Εκτοξεύστε. Καλέστε μου το Ρωμεγά, βιαστείτε. Να το καταλάβετε, μια και καλή κυρία Πρόεδρε. Τέρμα τα παιχνιδάκια. Είναι τώρα 12 ώρες και 10 λεπτά. Σε λιγότερο από 3 ώρες, στις 3 ακριβώς, ο πύραυλος βόμβα μου θα χτυπήσει τη γη. Αν μέχρι τις 2 ακριβώς δεν έχετε παραδοθεί ολοκληρωτικά. Ολοκληρωτικά, καταλαβαίνετε. Αλλιώς θα είναι αργά. Μετά από 14 ώρες ο πύραυλος θα είναι εκτός του ελέγχου μου και θα πρέπει να χτυπήσει το στόχο του. Και μπορώ να σας πω ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα για να τον αποτρέψετε. Η προστατευτική του ασπίδα είναι αδιαπέραστη. Είναι το απόλυτο όπλο και το έχουμε. Εδώ πρόεδρος καλεί όλους τους αντιπροσώπους. Άμεση συνάντηση στο χώρο Γενικής Συνέλευσης. Επαναλαμβάνω, άμεση συνεδρίαση του Συμβουλίου. Τώρα. Βλέπω μια σκιά στην οθόνη μου, ένα μεγάλο αντικείμενο. Θα μπορούσε να είναι ένα τεράστιο διαστημόπλοιο. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, υπάρχουν ντουζίνες μαχητικά που το συνοδεύουν. Ποιον κυνηγούν? Κοίτα να δεις. Λοιπόν, υπολογαγέ πως είσαι, αισθάνεσαι καλύτερα, ε? Ναι, ευχαριστώ, Πιερό. Μόνο που νιώθω ακόμα πολύ αδύναμη. Θα έπρεπε να κοιμηθείς λίγο. Θα σου δώσω ένα ηρεμιστικό. Όχι, Πιερό, δεν το νομίζω. Ανησυχώ. Έχω την προαίσθηση ότι κάτι απέσιο θα συμβεί. Ναι, θα επικοινωνήσω με τον Ωμέγα. Είναι μια τρελή κατάσταση. Είναι ανησυχητική. Ναι, να πάρουμε. Δεν μπορούμε να το ρισκάρουμε. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Ποιοι είναι αυτοί που μας ακολουθούν? Δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ, Ωμέγα, σας ακούμε. Εδώ, υπολογαγός Πιερό. Συνδέστε με τον συνταγματάρχη Πιερ. Είναι επίγον. Αρνητικό. Ο συνταγματάρχης είναι σε συμβούλιο. Τότε δώστε με τον διοικητή Λεγκρός. Αρνητικό. Ο διοικητής είναι σε συμβούλιο. Κάτι συμβαίνει. Ένα επίγον συμβούλιο. Δώσε μου την κυρία Πρόεδρο. Είναι προσωπικό.
Αρνητικό, υπολογαγέ. Η πρόεδρος ηγείται του Συμβουλίου. Αδύνατον να τη διακόψουμε. Ακούστε, είναι υψή τη σημασία. Υπολογαγέ, σα παρακαλώ. Εντάξει, θέλω να ενημερώσετε και του τρει ότι επικοινώνησα. Πηγαίνετε. Θα περιμένω. Το διαισθάνομαι. Κάτι αλήθεια δεν πάει καλά. Ο χρόνος κυλάει, κύριε. Δεν έχουμε πολύ ακόμα. Τι προτείνετε? Έχει κανείς καμία πρόταση? Τι λέει η γαλαξιακή αστυνομία? Ο διοικητής μόλις πήγε στο κέντρο υπολογισμών. Εδώ είναι και η έκθεσή του. Η απόσταση και η τροχιά είναι τέτοια ώστε κανένα από τα σκάφη μας δεν είναι σε θέση να εμποδίσει και να καταστρέψει το σκάφος τους. Θα ήθελα να το επαναλάβω. Δεν έχουμε τρόπο να το καταστρέψουμε. Έχουμε συμμάχους που είναι κοντά στη γη. Ακόμα και αυτοί στο Σύριο και στον Μπάρναμ θα έπρεπε να αφήσουν το υπερδιάστημα πολύ πριν από το ηλιακό σύστημα. Θα ήταν πολύ καθυστερημένοι ώστε να το σταματήσουν. Υπάρχει ο υπολογισμένος χρόνος για τη λειτουργία τους, όπως η υπηρεσία υπολογιστών μας έχει υπολογίσει. Η συσκευή τους είναι επί του παρόντος σε αυτή την τοποθεσία. Μόλις περνάει την περιοχή του ουρανού. Η τροχιά του ΑΟΥ θα περάσει δίπλα από την τροχιά του Κρόνου στις 13:40. Μετά στον Δία στις 14:25. Στη ζώνη των αστεροειδών στις 14:40. Θα χτυπήσει τη γη ακριβώς στις 15. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, η βάση τους ή το κέντρο ελέγχου, όπως θέλετε πείτε το, είναι σίγουρα σε αυτή την περιοχή. Χωρίς αμφιβολία, περιπολώντας τον τομέα, ακόμα και αν μπορούσαμε να εντοπίσουμε το κέντρο ελέγχου και να το καταστρέψουμε, το οποίο είναι στην πραγματικότητα μάλλον δύσκολο να συμβεί, δεν θα μας βοηθούσε στο να λύσουμε το πρόβλημά μας. Μια ολοκληρωτική καταστροφή απειλεί τη γη. Και αν προσπαθούσαμε να στείλουμε μια αποστολή αυτοκτονίας με πολλά σκάφη από το σύστημα του κέντρου, το οποίο θα έπαιρνε το ρίσκο να διαπεράσει το ηλιακό σύστημα με υπερδιαστημική ταχύτητα, βγαίνοντας από το υπερδιάστημα κοντά στο νεφρό, είναι ένα τέχασμα που θα μπορούσε να πιάσει. Λοιπόν, για να δούμε. Πολύ λίγες πιθανότητες. Σε σχεδόν καμία. Περισσότερο από τα 9 δέκατα των σκαφών μας θα καταστραφούν πριν βγουν από την υπερδιαστημική ταχύτητα. Και αν ακόμα μερικοί τα καταφέρουν, ακόμα και το πιο ελάχιστο υπολογιστικό λάθος θα στοιχήσει στην επιτυχία της αποστολής. Έχοντας υπόψη μας ότι άλλες πιθανότητες αποκλείονται, σίγουρα αξίζει να προσπαθήσουμε τη μόνη εναλλακτική μας λύση. Όχι, όχι, όχι. Σε βεβαιώνω ότι αυτή η ιδέα δεν θα πιάσει. Δεν πρέπει να κοροϊδευόμαστε. Η αποστολή τους είναι καλά οργανωμένη σύμφωνα με φωτογραφίες και το σκάφος άτρωτο. Υπάρχει μόνο μία μικρή πιθανότητα, αλλά πολύ μικρή στα αλήθεια. Τι? Λοιπόν, ανεβείτε στο σκάφος και αποκλείστε το. Μα αυτό είναι παράλογο! Πώς κάνετε τέτοιες δηλώσεις? Ζεις ένα όνειρο. Πώς μπορεί να στρέβετε τέτοιες ώρες? Δεν είσαι σοβαρός. Εντάξει, θα έρθω τώρα. Αυτό είναι. Αν έχουμε κάποιο από τα σκάφη μας στην περιοχή της γης, τότε μπορούμε να επιβιβαστούμε πολύ γρήγορα και να αφοπλίσουμε τον πύραυλο βόμβα. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος πως οι φωτογραφίες μας από τη Τιτάνια είναι τόσο καθαρές, αλλά θα έχουμε άλλες σύντομα. Σαφώς, θα χρειαστούμε κάποιον από την περιοχή και δεν έχουμε κανένα συνταγματάρχα μου. Κι όμως έχουμε. Υπάρχει ένας σκάφος. Το χάνει. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση επικοινώνησε. Θα συμβούλευα γρήγορα, συνταγματάρχα μου. Επικοινώνησα με τον Χάμινγκμπερτ. Πρώτη προτεραιότητα. Στις διαταγές σας, συνταγματάρχα. Χάμινγκμπερτ, καλούμε Χάμινγκμπερτ. Εδώ είναι κέντρο ελέγχου του Ωμέγα, καλούμε Χάμινγκμπερτ. Εδώ κέντρο ελέγχου Ωμέγα. Ελάτε, υπολογαγέ. Συνεχίστε τις προσπάθειες, καπετάνια. Είναι επίγον. Μην εγκαταλείπετε. Και μόλις επικοινωνήσετε με τον υπολογαγό Πιερό, θέλω να του μιλήσω οπωσδήποτε. Τώρα τι σημαίνει? Έχασα τελείως την επαφή. Κοντά σε αυτό το πορτοκαλί μπαλόνι, ακόμα και αν προσπάθησαν να επικοινωνήσουν, δεν θα τους ακούγαμε. Ναι, μην το ξεχνάτε. Έχουμε λόγο που αποφασίσαμε να μείνουμε αρκετά μακριά από τον Κρόνο και τους δορυφόρους του. Για λίγο. Το ξέρω. Θέλεις να ρίξεις μια ματιά σε αυτό που βλέπω? Ορίστε. Σε 15 λεπτά, σε δεξιά πορεία, θα είμαστε έξω από τη ζώνη ευαλότητας. Θα προγραμματίσουμε λίγη υπερδιαστημική δίνη και γρήγορα θα είμαστε σπίτι μας. Κάνε ένα πρόβλημα. Χάμινγκμπερτ, Χάμινγκμπερτ, εδώ κέντρο ελέγχου Ωμέγα. Over, υπολογαγέ, over. Βλέπετε,
Υπάρχουν περιορισμοί σε πιθανούς τρόπους επιβίβασης του εχθρικού σκάφους. Θα σας δώσω λεπτομέρειες γι' αυτό αργότερα. Όταν θα έχουμε λάβει εικόνες από τον Πομπό στο Ρέα και αφού τις αναλύσουμε, μπορεί να μας επιτρέψουν να προτείνουμε μια πιθανή γωνία προσέγγισης. Μαέστρο, όχι, περιμένετε! Το σκάφος τους υπολογίζεται να πλησιάσει τον χρόνο σε περίπου μία ώρα. Τότε θα έχουμε 25 λεπτά πριν λήξει το τελεσίγραφο. Και τι θα πρότεινες να κάνουμε, ε? Να ενημερώσουμε τη γη ότι είναι σε κίνδυνο. Ναι, αλλά πριν τους πανικοβάλουμε, θα πρέπει να έχουμε και ελπίδα να δώσουμε στους γήινους φίλους μας. Δεν μπορούμε απλά να τους στείλουμε τη θανατική τους καταδίκη. Και η σιλενιακή βάση άμυνας δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την αξιοσέβαστη της δύναμη και να δημιουργήσει ένα πύρινο τοίχο. Η σιλενιακή βάση έχει ισχυρά όπλα. Το εχθρικό σκάφος πολύ σύντομα θα είναι σε θέση βολής. Μόλις μπει στην περιοχή του στόχου του, θα εκτελέσει την αποστολή του να ανατινάξει τη γη. Ακόμα και αν εκραγεί την περιοχή του φεγγαριού, θα δημιουργήσει ουσιαστική καταστροφή. Ουσιαστικότατη. Αλλά ας αναλογιστούμε την άλλη εναλλακτική. Σε κάθε περίπτωση, φίλοι μου, η ασπίδα προστασίας του σκάφους θα του επιτρέψει να αντισταθεί σε κάθε μετοπική επίθεση. Οπότε μπορώ να πω ότι όλοι μας συμφωνούμε. Κανείς από εμάς εδώ δεν θέλει να παραδοθεί. Ω, χωρίς καμία αμφιβολία, απολύτως καμία παράβαση. Δεν θα αποταχθούμε ποτέ στην καταπίεση ή εναντίον των αρχών μας. Όσον αφορά το γαλαξία μου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Σκοπεύουμε να υπερασπιστούμε όλα τα δικαιώματά μας ανεξαιρέτως από το ποιος μας απειλεί. Τα πολιτισμένα όντα πρέπει να ζουν με αξιοπρέπεια. Ναι, συμφωνώ. Ο στρατηγός Έδοκλη είναι επικίνδυνος, μια τρελή ιδιοφυΐα. Ο τρόμος που θα προκαλέσει αν νικήσει δεν θα έχει όρια. Ο στρατηγός νομίζει ότι όποιος δεν είναι με το μέρος του είναι εναντίον του. Η ιστορία είναι γεμάτη με τρελούς δικτάτορες. Όπως ο τρελός Τζέροκλη και ακόμα τρελότερους, όπως ο Καλιγούλας, ο Νέρονας, ο Χίτλερ. Αυτός και αν ήταν κακός, η τρέλα τους μόνο τους βοήθησε στη φιλοδοξία τους για κατακτήσεις. Μόνο η τρέλα τους. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε? Είναι αναγκαίο να μάθουμε αν η Κασιόπια έχει περισσότερες από μία τέτοιες βόμβες. Πιστεύω ότι είναι απίθανο. Αν είναι έτσι, τότε χρειάζεται μόνο να την αφοπλίσουμε. Hummingbird, Hummingbird, εδώ είναι κέντρο ελέγχου Ωμέγα. Υπόλογα για κέντρο ελέγχου Ωμέγα, καλή Hummingbird. Απαντήστε αμέσως. Over, Hummingbird. Εντάξει, παιδιά, αυτό ήταν. Μπαίνουμε σε υπερδιαστημική δίνη. Περίμενε ένα λεπτό. Περίμενε, Πιερό. Hummingbird, καλό Hummingbird. Εδώ κέντρο ελέγχου Ωμέγα. Εδώ Hummingbird, υπολογαγός Πιερό. Συνεχίστε. Επιτέλους, ποια είναι η θέση σας? Επίγουσα παράκληση. Σας συνδέω με τον συνταγματάρχη. Ναι, συνταγματάρχη, θα ακολουθήσω τις εντολές. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που θα έπρεπε να ξέρετε. Υπάρχει. Υπολογαγέ, ακούστε με. Δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο. Θα εκτελέσετε αμέσως τις διαταγές σας. Προγραμματίστε το σκάφος σας όπως σας είπαμε. Τώρα. Θα εκτελέσετε τις διαταγές σας, υπολογαγέ. Σε λιγότερο από 30 λεπτά θα είναι στην περιοχή του χρόνου πηγαίνοντας προς τον ήλιο. Θα είναι 20 λεπτά μπροστά από τον πύραυλο βόμβα. Ακολουθώντας τις διαταγές σας, έχω προγραμματίσει την πορεία μας όπως μας ζητήθηκε. Όπως προσπάθησα να σας πω, θα μας ανοιχνεύσουν εχθρικά μαχητικά σκάφη βασισμένα στο μήμα κοντά στον χρόνο. Και μπορεί ακόμα να βρεθούμε απέναντι σε καμία μεγαλύτερη έκπληξη. Καμία άλλη οδηγία, συνταγματάρχα? Αλλάξτε πορεία αμέσως για τον Δία. Θα υπολογίσουμε μια καινούργια πορεία για εσάς. Περιμένετε. Υπολογίστε όλα τα πιθανά μέρη διασταύρωση στην τροχιά Δία Κρόνου. Αυτός είναι ο συνηθισμένος και θα χρειαστούμε όλο το χρόνο που μπορούμε να βρούμε. Αλλά αυτός είναι πιο ασφαλής. Hummingbird, με λαμβάνετε? Ναι, συνταγματάρχα. Εντάξει, ακούστε τις οδηγίες μας. Θα κάνετε μανούβρες ώστε να κυκλώσετε το Δία στα δεξιά σας, εκμεταλλευόμενοι στο μέγιστο την προστασία που μπορεί να προσφέρει. Θα αναχαιτήσετε το σκάφος πύραυλο μόλις περάσει τον πλανήτη. Θα διατηρήσετε τους ίδιους άξονες. Αυτή η διαδικασία θα είναι χρονοβόρα, αλλά η ασφάλεια όλων αξίζει το τίμημα. Εκτελέστε τις μανούβρες σας, υπολογαγέ. Πρέπει να πετύχετε. Είστε η μόνη μας ελπίδα. Ασύρματη επαφή σε 15 λεπτά. Over.
επικοινωνήσουν μαζί μου στις 14:30. Η απόσταση που έχουν να διανύσουν τώρα είναι σχετικά μικρότερη από αυτή που έχει να διανύσει ο πυραυλός. Πρέπει να εμπιστευτούμε τα παιδιά μας. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Τώρα θα ήταν καλύτερα να σκεφτούμε πώς αυτοί είναι οι άνθρωποι θα μπουν μέσα σε αυτό το πράγμα όταν επιβιβαστούν. Χρειαζόμαστε υψηλής ανάλυσης φωτογραφίες. Είναι μεγάλο κρίμα. Είναι τόσο θαμπές. Δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Τι να κάνουμε. Σύντομα θα έχουμε καλύτερες από τον Κρόνο. Η μανούβρα εξετελέστε επιτυχώς, σταγματάρχα. Ο άξονας της τροχιάς του Κρόνου είναι από πίσω μας. Όλα είναι έτοιμα. Καλή δουλειά, γιέ μου. Είστε ακόμα λίγο μπροστά από τον πυραυλό, αλλά η τροχιά σας είναι λίγο μεγαλύτερη. Για τα πρακτικά, υπόλογα, γιέ, θα ήθελα να πω ότι λυπάμαι που δεν σε άκουσα νωρίτερα. Θα είχαμε κερδίσει χρόνο. Πιερό, Πιερό, σε λιγότερο από μισή ώρα θα έχουμε αναλύσει τις εικόνες από το σταθμό αναποδιασμού του Κρόνου στο ΡΕΑ. Τότε θα σας δώσω την ακριβή γωνία προσέγγισης. Κουράγιο, παιδιά μου, κουράγιο! Τα πάντα πηγαίνουν σύμφωνα με το σχέδιο, στρατηγέ. Έχετε καθόλου νέα? Όχι, ναύαρχε, αλλά τους ξέρω αυτούς στη συνομοσπονδία. Τώρα κάνουν ατέλειωτες συζητήσεις. Τους ξέρω. Πίστεψέ με, οι δημοκρατίες ξέρουν να χάνουν χρόνο. Το τελευταίο λεπτό θα μας πούν πως παραδίδονται πάνω σε ένα σημαίνιο πιάτο. Να μια καλή επίδειξη της προστατευτικής ασπίδας τους εν πράξη. Κάτω από συνεχή επίθεση, βλέπετε τι συμβαίνει. Όποιο αντικείμενο προσπαθήσει να εισχωρήσει στο πεδίο, γίνεται σκόνη, καθώς πρόχνεται στην άκρη αποστρακιζόμενο ανεξαιρέτου μάζες ταχύτητας. Εδώ, στο κομμάτι της όθησης, οτιδήποτε πλησιάζει θα εξατμιζόταν αμέσως. Δεν υπάρχει τρόπος να προωθήσουμε ένα αντικείμενο πιο γρήγορα από τη ταχύτητα του φωτός, αλλά ένα τέτοιο αντικείμενο θα διαπερνούσε την προστατευτική ασπίδα. Οπότε μόνο μια λύση υπάρχει. Μόνο ένα πολύ μικρό και ισχυρό σκάφος θα μπορούσε να το καταφέρει. Ευτυχώς, το Χάνινμπερτ είναι τέλειο. Και μετά. Τότε πρέπει να προσγειωθεί πάνω στο πύραυλο και Πιερό να τον αφοπλίσει. Θα επικοινωνήσουν γύρω στις 14:30 αν όλα πάνε καλά. Θα έχουν λιγότερο από μισή ώρα. Είναι αρκετό? Αν η τύχη είναι με το μέρος μας, θα πρέπει να μπορέσουν να κάνουν μια γρήγορη είσοδο εδώ και θα οδηγήσει στην περιοχή ανάφλεξης. Το λέω αυτό γιατί φαίνεται πως αυτή η πόρτα είναι η πιο πολύ χρησιμοποιημένη. Νομίζω ότι πρέπει να το μάθουν αυτό στο δυνατόν γρηγορότερα. Χάνινμπερτ, καλό Χάνινμπερτ. Εδώ συνταγματάρχης Πιέρ. Ο δάσκαλος θα σας δώσει τώρα τις τελευταίες οδηγίες σας. Καλή τύχη. Λοιπόν, παιδιά μου, εδώ είναι ό,τι μπόρεσα να συλλέξω από τα δεδομένα του ΡΕΑ. Παρακαλώ, ακούστε προσεκτικά. Υπάρχει μόνο ένα αδύναμο σημείο στην άμυνα του σκάφους. Να είστε προσεκτικοί. Τι, δεν έχουν εγκαταλείψει ακόμα? Όχι, αρχηγέ, να το θέλουν. Τότε φανατινάξουμε τη γη, φάει ένα καλό μάθημα. Αυτά παθαίνουν που μπαίνουν μέσα στα πόδια μου. Ο πύραυλος είναι πέρα από τον έλεγχό μας, ναύαρχε. Πολύ καλά, επιστρέφουμε στη βάση. Τώρα ναι, ήμουν θα ολοκληρώσω τις τελευταίες μου οδηγίες. Όλη η επικοινωνία θα είναι αδύνατη αργότερα. Η ακτινοβολία του Δία και η προστατευτική ασπίδα του σκάφους θα μπλοκάρουν τα σήματα. Τώρα, μόλις βρεθείτε στο σκάφος, κινηθείτε γρήγορα. Θα έχετε λιγότερο από 30 λεπτά. Στα πρώτα 10 λεπτά θα περάσετε μέσα από ζώνη αστεροειδών. Εκεί στον πύραυλο θα προστατεύεστε από την προστατευτική του ασπίδα. Αλλά προσέξτε, θα υποβάλλεστε σε πειρά από τη βάση της Βέκτρα. Πάλι θα προστατεύεστε από την ασπίδα του σκάφους. Το ίδιο θα συμβεί 15 λεπτά αργότερα όταν θα γίνετε στόχος της βάσης των Δήμων κοντά στον Άρη. Τελικά, μερικά δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκληση στη γη, ο πύραυλος θα τεθεί υποβίη επίθεση από τη βάση στη Σελήνη. Αλλά μέχρι τότε θα πρέπει να έχετε φύγει. Για να μπείτε στον αυτό καθεαυτό πύραυλο, μην χρησιμοποιήσετε λέιζερ. Είναι πολύ πιθανό ότι θα προκαλούσαν έκρηξη. Δεν θα θέλαμε κάτι τέτοιο. Αν για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να μπείτε στο σκάφος, φύγετε αμέσως. Καλύτερα πριν από τον Άρη. Τώρα προσέξτε πολύ. Το πιο σημαντικό σημείο θα είναι όταν θα εγκαταλείπετε το σκάφος, γιατί ο διάδρομος διαφυγής σας θα είναι πολύ στενός. Από τη μία θα μπορούσατε να διαλυθείτε στην προστατευτική ασπίδα και από την άλλη να εξατμιστείτε από τη ζέστη της εξάτμισης. Αυτό είναι.
Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να σας πω, μικρή μου φίλη. Θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε το ασύρματοσή μας σας μέχρι να έχετε φύγει από το σκάφος. Η επιβίωση του τρόπου ζωής μας είναι στα νεαρά σας χέρια. Οι μηχανές σε μέγιστη ισχύ. Μαγνητικές άγκυρες τώρα. Οι μαγνητικές άγκυρες σε λειτουργία. Σταματήστε όλες τις μηχανές. Οι μηχανές σταμάτησαν. Αστεροειδής. Θα μας επιταθεί η Βέστα. Δεν γίνεται τίποτα, κάνουμε χρόνο. Θα ρίξω καθένας μας μια ματιά στο σκάφος. Να δούμε αν μπορούμε να βρούμε άλλο τρόπο εισόδου, εντάξει? Θα συναντηθούμε εδώ σε 20 λεπτά. Εδώ κέντρο ελέγχου Ωμέγα. Χάμιγκμπερτ, με λαμβάνεις? Εδώ κέντρο ελέγχου Ωμέγα. Καλή Χάμιγκμπερτ. Απαντήστε. Κέντρο ελέγχου Ωμέγα. Καλή Χάμιγκμπερτ. Είναι σαν συμπαγές κομμάτι. Δεν υπάρχει καμία χαραμάδα σε όλο αυτό το καταραμένο πράγμα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Κάθε λεπτό μετράει τώρα. Εντάξει. Άκουσε, ψή. Δοκιμάσαμε τα πάντα. Δεν θα τα καταφέρουμε με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα πιστόλια λέιζερ. Ξέρεις τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό? Τι λες? Η ευημερία του πολιτισμένου κόσμου αξίζει το ρίσκο των ζώων μας. Συνέχισε, Πιερό. Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρουμε, αντίο, φίλε μου. Δεν υπάρχει τρόπος. Εδώ κέντρο ελέγχου Ωμέγα. Εδώ κέντρο ελέγχου Ωμέγα. Χάμιγκμπερτ, απαντήστε. Περιμένετε, το βρήκα! Τώρα ξέρω πώς μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά πώς να τους το πούμε, πώς? Μακάρι να υπήρχε ένα πιδάλιο για να το οδηγήσει. Ει, περιμένετε λίγο. Ένα πιδάλιο για να το οδηγεί. Πιερό, Πιερό, μόλις βρήκα ένα τρόπο, Πιερό. Ναι, ψή, έχω κι εγώ μία λύση. Μάλλον η ίδια είναι. Γρήγορα πίσω στο σκάφος. Ισχύει. Αποσυνδέστε μαγνητικές άγκυρες. Άγκυρες αποσυνδέθηκαν. Μαγνητικές άγκυρες σε λειτουργία τώρα. Και ας ελπίσουμε ότι θα κρατήσουν. Οι άγκυρες λειτουργούν. Μέγιστη ισχύ. Η βάση του Άρη μας πυραβολά. Η ώρα της αλήθειας.
Δεν σας φαίνεται ότι υπάρχει παρέκκληση στην πορεία? Ναι, υπάρχει παρέκκληση. Αλλάζει πορεία. Δεν θα χτυπήσει τη γη. Hummingbird, με λαμβάνεις? Hummingbird, εδώ κέντρο ελέγχου ωμέγα. Είμαστε εντάξει τώρα. Καταφέραμε να το αλλάξουμε τροχιά. Τώρα σφίγουμε από εδώ. Αποσυνδέστε μαγνητικές άγκυρες. Οι άγκυρες λύθηκαν, Πιερό. Μηχανές σε μέγιστη ισχύ. Με λαμβάνετε. Καλό το Hummingbird. Ναι, μπαμπά, σε ακούω. Όλα είναι εντάξει. Και ο θανατηφόρος πύραυλος βούτυξε στην επιφάνεια του ήλιου που τον κατάπιε. Και ο ήλιος συνέχισε τις συνηθισμένες του βίαιες εκρήξεις. Liberty is such a wondrous thing. Leave behind this docile lunar race. Come see, come take your place. We're leaving soon.